Η ελαιοπαραγωγοί τη Μάκρη είδαν σε μία στιγμή να καταστρέφονται τα ελαιόδεντρά του, καθώ και το φυσικό περιβάλλον έπειτα από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου. Το λάδι τη Μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολη είναι γνωστό για την ειδική ποικιλία ελιών που διαθέτει και το τοπικό ελαιόλαδο που διαφέρει από άλλα, καθώ αποτελεί προϊόν pop. Υπάρχει μια έλλειψη παραγωγή. Υπάρχει. Τα δικά μας, η δικιά μα ποικιλία είναι δύσκολη και ακριβή. Τα φυτόρια δεν την προτιμούν. Και έχουμε μια έλλειψη, η οποία πιστεύω σε δύο-τρία χρόνια θα έχει καλυφθεί. Πρέπει να ξεχάσουμε τα δέντρα που υπήρχαν και τα οποία ήταν τριών και τεσσάρων γενναιών δέντρα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριο Χατζη Νικολάου. Αυτά ξεχάσετε τα. σε φωτογραφίε θα τα βλέπετε. Πάνω από 500 χρονών. Έχει πολλά δέντρα τα οποία είναι 300, 500, 600 χρονών. Φυσικά και παλαιότερα, αλλά εδώ στην περιοχή αυτή που τη βόρεια είναι εκεί γύρω. Και... Τριών γενναιών δέντρα. Τριών γεννών δέντρα κάηκαν. Κάηκαν σίγουρα. Η ποικιλία που φυτέυεται στου ελαιώνε αυτή τη περιοχή δεν είναι εύκολη να βρεθεί σε φυτόρια καθώ και σε παραγωγού. Ενώ η οικονομική διαφορά με άλλε ποικιλίε άλλων περιοχών είναι μεγάλη αναδέντρο, τονίζει ο Πρόεδρο των Ελαιοπαραγωγών Μάκρη. Η διαφορά τη ελιά Μάκρη είναι στην ποιότητα λαδιού με τι άλλε ποικιλίε. Η δικιά μα ένα φυτό για να το αγοράσουμε θέλουν γύρω στα 15 ευρώ, ενώ οι άλλε ποικιλίε είναι γύρω στα 4-5 ευρώ έχει μεγάλη διαφορά στην αντικατάσταση του λεώνα μας. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε οπωσδήποτε βάση γιατί έχουμε το pop και πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε και να παίρνουμε όταν τα σπύρουμε θα πάρουμε και πιστοποιητικά ότι σπήραμε Pop macres, από όπου πιο φυτόριο πάρουμε, πρέπει να έχουμε και το πιστοποιητικό, το τιμολόγιο που να γράφει ποικιλία μάκρες. Η διαδικασία της αντικατάστασης των καμένων θα διαρκέσει πολλά χρόνια, γεγονός που βρίσκει αρκετούς ελαιοπαραγωγούς να σκέφτονται να αλλάξουν επάγγελμα, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες. Δύσκολη και απρόβλεπτη. Γιατί οι νέοι μα άρχισαν και ζορίζονται, δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη του, δεν έχουν παραγωγή, έχουν υποχρεώσει και κοιτάνε να πάνε να τα παρατήσουν. Προσπαθούμε να του πείσουμε να συνεχίσουν. Θα δούμε. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Έχαν γίνει νέοι αγρότε, μπήκαν σε κάποια προγράμματα, πήραν κάποια μηχανήματα, δέντρα. Έχουν υποχρεώσει, τα δέντρα του καήκανε, παραγωγή δεν θα έχουν. Άρα οι υποχρεώσει πάνε πίσω. Οι παραγωγοί τη Μάκρη αναμένουν ακόμη την καταγραφή των καταστροφών από τον Ελγά. Αν αμφίβολα, η αποκατάσταση όλη τη καμένη γη στου ελαιώνε τη Μάκρη θα είναι μια διαδικασία δύσκολη, χρονοβόρα και αρκετά επιβαρημένη οικονομικά για να μην χαθεί αυτή η μοναδική ποικιλία λαδιού. Αν δεν περάσει το Ελγά να γίνει απογραφή, δύσκολα θα ξεκινήσουν γιατί. Είναι δύσκολο αν τα βγάλει, στα έρθει από το θα σου πει δεν ήταν καμένο, ήταν έτσι ήταν αλλιώ. Ενώ όλοι περιμένουν τώρα να περάσει οπωσδήποτε το ΕΛΓΑ και να αρχίσει η καινούργια διατροφήτευση. Πότε αναμένεται να περάσει, Καλή ερώτηση. Του ΕΛΓΑ ρωτήστε. Δεν έχει περάσει ακόμα. Τίποτα και περιμένουμε. Είπαν μέσα στον Μάρτιο, μέσα στον Απρίλιο, τίποτα το σίγουρο.